Σκύλο, τι κάνεις, γιατί. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Ντάρεν εδώ και από ό,τι βλέπετε με τρολάρι owner το server, προχωρώντας με blocks περίεργου απαγορευτικού σχήματος και τι διάολο, what the fuck. Anyway, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε άλλο ένα βίντεο στο κανάλι στον Fantasy Craft Server. Και σήμερα από ό,τι βλέπετε είμαι προετοιμασμένος απολύτως για να κάνουμε λίγο build. Το σημερινό βίντεο, γελάς, τέλος πάντων. Στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε, θα φτιάξουμε τον πύργο αυτόν. Ναι. Bye bye. Α, θα με παρακολουθεί από τις σκιές. Σε βλέπω, ξέρεις. Σε βλέπω, σκηνό. I can see you. Α! Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο... Φύγε! Α! What the fuck? Αυτό λοιπόν που είδατε είναι ένα από τα καινούργια items τα οποία προσθέτουν στον server σαν RPG items, το οποίο κάνει blind σαν βέλος. Αλλά anyway, λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε τον πύργο αυτόν, ο οποίος θα φτάσει στάνταρ μέχρι εδώ. Θα περάσει σε... ωραίος. Θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι εδώ. Αλλά για αρχή, μην ξεκινήσουμε το build. Είδαμε τον skin, τέλος πάντων. Και θα ήθελα να σας γνωρίσω στο καινούριο μέλος της faction. Να σας συστήσω βασικά στο καινούριο μέλος της faction, το οποίο είναι ένα άλογο. Παραδόξως, για κάποιο λόγο, όλοι όσοι έχουν άλογα στο server, για κάποιο λόγο τους κάνει συνέχεια despawn. Αλλά έκανε spawn εδώ πέρα ένα άλογο το οποίο δεν έκανε despawn. Και έτσι το έκανα tame και το φέρα εδώ. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να σας γνωρίσω στον. Ναι, γεια σου, αλλά νιώθεις καλά? Νιώθεις καλά, είσαι εντάξει? Εντάξει, τώρα τον λένε Dinnerbone, ναι, αλλά κοιτάξτε παιδιά, αυτό το άλογο, εντάξει, έχει δει τα πάνω κάτω στη ζωή του, έτσι μην το παρεξηγείτε, αλλά και πριν πείτε ότι μου το έχει δώσει admin, έτσι, ψάχτε το λίγο. Μπορεί να βρείτε κάτι που σας αρέσει, ας πούμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το building. Θα ξεκινήσουμε βάζοντας τα logs με τον πολύ ωραίο και γρήγορο τρόπο τον οποίο κάνω έτσι. Χα. Λοιπόν, το σημερινό βίντεο θα είναι και αυτό σχετικά κοντό, γιατί απλά είναι build βίντεο, δεν χρειάζεται να παραγίνει μεγάλο. Εδώ θα φτιάξουμε το τέτοιο και θα έρθουμε εδώ. Λοιπόν, όπως είπα, θα είναι μικρό. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν στο σημερινό βίντεο να κάνω το interface ουσιαστικά να είναι timelapse, να είναι λίγο πιο γρήγορο δηλαδή, μόνο και μόνο για εσάς που θέλετε να δείτε timelapse, έτσι, ναι. Ωραία, progress. Φτάσαμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή να ενώσουμε τον... μισό λεπτάκι. Να κάνουμε hidden. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είμαστε, μπορούμε να ενώσουμε αυτόν τον πύργο με αυτόν εδώ ξανά, σαν έναν δεύτερο όροφο. Δεν θα με χάλαγε, να πω την αλήθεια. Γιατί είναι που είναι ήδη τόσο κοντά, έτσι θα το κάνω. Αλλά για αρχή χρειαζόμαστε σίγουρα να τελειώσουμε αυτό, έτσι συνεχίζουμε με το timelapse.
Ωραία, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα αρκετά καλό σημείο να σταματήσω τον πύργο. Αν καταφέρω να πέσω κάτω χωρίς να φάω πολύ damage, θα είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Αλλά... ναι. Καλά, θα μπορούσα να κάνω την εμπέντη home για να γυρίσω πίσω, αλλά ας κάνουμε legit. Ωραία. Λοιπόν... Oh shit, it's huge. Πάμε να το δούμε λιγάκι και από μέσα, να δούμε πώς φαίνεται. Ουφ. Shit. Ωραία, ζωάρα. Αου! Γιατί... Okay. Λοιπόν... Δεν είναι και τόσο μεγάλο, είναι η αλήθεια. Απλά φαίνεται μεγάλο σχέση... Α! Έχω ξεχάσει να πάρω το σπαθί μου! Shit! Απλά φαίνεται μεγάλο σχέση με το... με το guard tower. Okay. Λοιπόν... Άψογα, θα πάρω το σπαθάκι μου, το οποίο είναι το booty check, αυτό χρησιμοποιώ. Θα βγούμε έξω να είμαστε έτοιμοι για, τα, για το ξύλο. Αυτό που θα κάνω θα είναι να φτιάξω τώρα μερικές σκάλες και θα φτιάξω μερικά επίπεδα έτσι μόνο και μόνο για να ξέρω πού ακριβώς πρέπει να σταματήσω για να αρχίσω να χτίζω λίγο-λίγο τους ορόφους. Λάντες δεν έχω έτοιμα, έτσι θα τα φτιάξω. Λοιπόν, έβαλα κάποιους μικρούς ορόφους ουσιαστικά. Ακολουθάει το ίδιο μοτίβο των... 5 μπλοκ ουσιαστικά ψηλά και το ταβάνι 6 και θέλω να έρθω στο πυργάκι εδώ πέρα και να σπάσω αυτό εδώ και εύχομαι να είμαστε πάνω σε πάτωμα. Είναι αρκετά κοντά, μου κάνει, το δέχομαι. Άψογα, μ' αρέσει. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό τώρα δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω τι να κάνω για το επόμενο βήμα. Α, ναι, πρέπει να δω που θα κάνω τις γέφυρες. Είναι και αυτό ένα θέμα, συγγνώμη. Πρέπει να βάλω λίγο το μυαλό μου να δουλέψει, να το βάλω σε μια ευθεία, ας πούμε. Πήρα και λίγα υλικά από πίσω, αλλά δεν πρόκειται να είναι πουθενά αρκετά αυτά που έχω για να τελειώσω αυτούς τους πύργους. Πρέπει να πάω για mining. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν νομίζω να είναι αρκετά ψηλά για να κάνω αυτό που θέλω με τις γέφυρες, έτσι. Βασικά για να δούμε. Φυσικά τα πατώματα θα τα αλλάξω, δεν θα μείνουν μόνο πέτρα. Απλά θέλουν δουλειά ακόμα. Ξέρεις τι, είναι ωραίο, μ' αρέσει, εντάξει, όχι, είναι ωραίο ύψος. Ωραία, άρα θα το αφήσω αυτό όπως είναι τώρα για έτσι να έχω ένα σχήμα ουσιαστικά και ένα ύψος για το που θα κάνω τι. Πιο λίγο και το χυμό μου εδώ πέρα. Ξινός. Okay. Βέβαια εδώ πέρα έτσι όπως είναι θα μου σπάσει λίγο τα νεύρα γιατί δεν μπορώ να βάλω πόρτα. Ή μπορώ. Ήχι. Όχι. Θα αναγκαστώ να σπάσω αυτό. Για να μπορέσω να βάλω πόρτα εδώ. Άξι μωρέ μικρό το κάκο, δεν πειράζει. Όπως λέω πάντα στα βίντεο μου για εσάς που βλέπετε και θέλετε να παίρνετε... Όχι στοιχεία, θέλετε να παίρνετε, ναι, στοιχεία βασικά. Και λίγες γνώσεις από κάποιον που χτίζει κάτι. Αυτό που λέω πάντα είναι μην κλειδώνετε πάντα το μυαλό σας σε κάτι το οποίο θέλετε να χτίσετε. Δηλαδή θα θέλετε να χτίσετε ας πούμε ένα σπίτι. Μπορεί να θέλετε να ξεκινήσετε σε μια ιδέα την οποία έχετε συνηθίσει να τη φτιάχνετε και σας βολεύει. Μην κλειδώνετε συνέχεια στο ίδιο πράγμα, γιατί στο τέλος ουσιαστικά απλά θα καθίσετε να κάνετε συνέχεια το ίδιο και το ίδιο και θα το βαρεθείτε και θα το κουραστείτε και απλά θα σταματήσετε να κάνετε αυτό που σας αρέσει. Θα μπορούσα να διακοσμήσω και λίγο εδώ πέρα την οροφή, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και off video, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα θα είναι να ψηλώσω τον απέναντι πύργο, αλλά μου φαίνεται δεν έχω αρκετό dark oak. Θα πάω να μαζέψω, αλλά έχω, να δω. Τέλος πάντων, θα ψηλώσω τον απέναντι πύργο στο ύψος που θα μπει η γέφυρα και θα αρχίσω να δουλεύω στη γέφυρα γιατί πιστεύω ότι είναι καιρός, γιατί το λέω εδώ και πολύ καιρό ότι θα... Ω, αυτό είναι σπρούς, δεν είναι dark oak, shit. Το λέω εδώ και αρκετό καιρό ότι θέλω να... Γιατί έπεσε αυτό κάτω? Ότι θέλω να δουλέψω με τη γέφυρα αυτή, αλλά συνέχεια το άμελο έτσι. Θα πάω να φτιάξω ένα επίπεδο στον πύργο και ξεκινάμε το timelapse. Θέλω πολύ ακόμα.
Νομίζω. Νομίζω άλλα δύο επίπεδα, άρα καλά, καλά πάω. Και πάμε για τα τελευταία επίπεδα. Λοιπόν, ωραία, φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο και τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το πώς θα κάνουμε τη γέφυρα. Οι επιλογές μας είναι δύο. Είτε θα πηγαίνει προς τα κάτω, θα έχει ένα arc το οποίο θα πηγαίνει έτσι, είτε προς τα πάνω, το οποίο θα σημαίνει ότι θα έχει στερήγματα και καλά, δηλαδή θα πηγαίνει έτσι. Έχω βάλει αυτά τα logs εκεί πέρα κάτω για αυτό το σκοπό κυρίως, αλλά δεν ξέρω το πώς θα το κάνω, γιατί είναι σχετικά ψηλά, είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορούσα να το κάνω και αλλιώς. Βασικά μπορούσα να το κάνω στο κάτω επίπεδο. Για να δω. Ναι, μου φαίνεται θα το κάνω σε αυτό το επίπεδο, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, θα πάω να μαζέψω λίγα υλικά ακόμα, γιατί όπως βλέπετε μου έχουν τελειώσει τα περισσότερα και δεν μπορώ να χτίσω μια γέφυρα χωρίς υλικά. Ελπίζω μόνο αυτό να είναι στο ίδιο επίπεδο με το απέναντι. Για να δούμε. Σταυρώνω τα δάχτυλά μας και είναι άψογα. Πάλι καλά. Τα είχα υπολογίσει όλα όταν το φτιάχνω και έχει βγει ωραία, σωστά αριθμητικά. I like this, I like this. Λοιπόν, θα πάω να μαζέψω ξύλο όπως είπα και θα σας δώσω λίγο. Λοιπόν, έχω μαζέψει αρκετό ξύλο αυτή τη στιγμή, πιστεύω τουλάχιστον. Και θα φτιάξω μερικά slabs για την αρχή. Και θα τα βάλουμε εδώ για να μπορούμε να κινούμαστε. Αλλά πιστεύω ότι εδώ πέρα θα καταλήξουν στόλες έτσι κι αλλιώς. Αυτό δεν μου αρέσει που είναι έτσι. Θα βάλω μερικά blocks ακόμα για να το δώσουμε λίγο πάχος, άψογα. Και θα προχωρήσουμε λίγο προς τα μπροστά για να αρχίσουμε να βάζουμε τα slabs. Θα το κάνουμε με slabs, να ανεβαίνει κάθε 2 είναι καλό νούμερο πιστεύω. Αυτό είναι λάθος, δεν πρέπει να μπει έτσι, δεν πειράζει, το σώσαμε. Έλα! Πόσο μου τις πάνε τα slabs έτσι που γκλιτσάρουν μερικές φορές, είναι ό,τι χειρότερο. Για εσάς που γράφετε, που βλέπετε για εσάς που βλέπετε το βίντεο, ποιο είναι το χειρότερο μπλοκ για εσάς πιστεύετε που σας πάει περισσότερο τα νεύρα? Εμένα συνήθως, δηλαδή είναι σίγουρα τα slabs, δηλαδή ο τρόπος που πας να τα βάλεις, κοίτα εδώ. Και όταν τα σπάς πέφτουν κάτω, ξέρω εγώ, νεώνονται, σπάνε, δηλαδή, ό,τι χειρότερο πραγματικά. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα blocks εδώ. Χρειάζομαι κι άλλα! Χρειάζομαι κι άλλα λέει! Fuck! Fuck! Fucking slabs! Δεν πειράζει, μικρό το κακό. Ωραία, θα βάλουμε αυτό εδώ και αυτά εδώ και αυτό εδώ. Ωραία, θα φτιάξουμε τους πυλώνες αυτούς ουσιαστικά να έρθουν εδώ πέρα λίγο πιο πάνω. Ωραία. Μπορεί να μην είναι και... Ξερνάω, πρέπει να την ξαναφτιάξω, δεν μου αρέσει καθόλου, καθόλου. Dinnerbone, για πες εσύ πως σου φαίνεται η γέφυρα. Χάλια έτσι. Αν πεις παίζουμε περιορισμένο χώρο, το ξέρω, αλλά ποια είναι η γνώμη σου, πες μου. Τι πιστεύεις? Αυτό ήταν ναι ή όχι? Fucking horse. Λοιπόν, θα φτιάξουμε αυτό εδώ, ωραία. Και θα χρειαστώ fences, θα χρειαστώ πολλά πολλά fences. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τα fences είναι έτοιμα. Θα φτιάξουμε λοιπόν αυτό εδώ. Θα πέφτει λίγο προς τα κάτω μετά από λίγο, αρκεί να μπορέσω να το φτάσω. Οκ. Άξι, τα φτάνω. Και άλλο ένα εδώ. Και άλλο ένα εδώ. That's a lot of fences, man. That's a lot of fences. Αυτό τώρα που κάνω ουσιαστικά δίνει λίγο πάχος, όχι πάχος, λίγη ακόμα λεπτομέρεια στη γέφυρα και φαίνεται ότι όντως κρατηθεί από κάτι. Δηλαδή, βλέπετε το σχέδιο της γέφυρας δεν είναι τίποτα σπουδαίο, είναι απέσιο ουσιαστικά να πω την αλήθεια.
Αλλά μόνο και μόνο που μπήκε αυτό έχει κερδίσει λίγο σχήμα. Θα χρειαστώ όμως και άλλα fences δυστυχώς. Γιατί θέλω να το κατεβάσω λίγο ακόμα για να φαίνεται λίγο πιο... να κρέμεται λίγο πιο πολύ. Μπορεί και να μην χρειαστώ όμως, για να δω. Για να δούμε. Μπορεί και να μην χρειαστώ. Εδώ, εδώ και εδώ και εδώ. Nice. Fuck! Τελειώσαν τα fence. Μ' αρέσει. Αλλά θα βάλω, θα χρειαστώ κι άλλο ένα fence. Δυστυχώς. Εδώ θα μπει η πόρτα έτσι κι αλλιώς. Έτσι ας το κλείσουμε. Πω, κοίτα στόχο. Γι' αυτό το λόγο είμαι χάλια στα FPS. Δεν μπορώ να πετύχω τίποτα. Whatever, λοιπόν. Αυτό εδώ. Χρειάζομαι wood. Δεν χρειαστώ πολλά. Λογικά δύο μόνο. Φτιάξαμε τρία. Τέλεια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Έκανα το roll. Nice. Είχα ήδη και άλλα πάνω μου και δεν τα έβλεπα. Είμαι τυφλός. Μάλλον είμαι τυφλός, παιδιά. Δεν ξέρω τι φταίει. Anyway. Μπορεί να φτιάξα πολλά και να στακάρω. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα ανέβουμε πάνω για να ψηλώσουμε λίγο ακόμα αυτούς τους πυλώνες που είναι εκεί πέρα πάνω. Γιατί θα μπει και μία ροφή σε αυτήν εδώ πέρα τη γεφυρούλα που βλέπετε. Η οποία θα ξεκινήσει από εδώ. Αυτή την οροφή λοιπόν τώρα θα την κάνουμε με Oak Slab, γιατί ούτως ή άλλως όλες οι ροφές μάλλον θα είναι με Oak Slab. Θα πάω να φτιάξω μερικά, βασικά τι να πάω, εδώ πέρα έχω το... εδώ πέρα έχω crafting table. Πω, δεν μπορώ να πετύχω τίποτα, γιατί? Εσύ, εδώ! Λοιπόν, αυτό θα είναι λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι ήταν το προηγούμενο κομμάτι, I guess. Θα ξεκινήσουμε με... Λοιπόν, θέλω να κάνω οροφή ουσιαστικά που να είναι έτσι, αλλά πρέπει να πηγαίνει και λίγο προς τα κάτω. Δηλαδή θα είναι κάπως σαν peak truth και κάπως όχι. Άρα αυτό θα είναι... Θα χρειαστώ και σκαλιά. Πώς θα χρειαστώ σκαλιά, πώς να το κάνω με σκαλιά. Να το κάνω με σκαλιά. Κρίμα, έφτιαξε τόσα slabs. Fuck. Γι' αυτό το λόγο μισώ τα slabs επίσης. Γιατί δεν μπορούν να ξαναγίνουν blocks. Θα ήταν ωραίο βασικά. Όταν ενώνεις δύο slabs ίδιου υλικού να όταν τα ξανασπάς μετά να γίνονται blocks. Θα ήταν ωραίο. Θα γλιτώνεις και λίγο χώρο. Okay. Άξω whatever τα slabs λοιπόν να τα χρησιμοποιήσουμε εδώ. Και ένα εδώ. Εντάξει, μωρέ, κάτι κάνω και τα slabs. Κάπου είναι και αυτά χρήσιμα. Ωραία, οκ. Okay. Θα το επιμηκύνουμε αυτό κατά ένα. Από εδώ και ένα από εδώ. Ελπίζω, ωραία. Θα χρειαστεί να το κάνω και από εδώ βέβαια. Slab εδώ, slab εδώ. Και σκάλα εδώ. Σκάλα εδώ, την έβαλα ανάποδα. Μικρό το κακό. Okay. Δεν ξέρω αν θα ήταν πιο εύκολο να το κάνω από τη γέφυρα, αλλά έτσι αλλιώς το τελείωσα τώρα σχεδόν. Whatever. Παπ. Και αυτά εδώ, ωραία. Για να το δούμε μια αποσύνεται από κάτω. Δεν πρέπει να φτιάξω μπότα για feather falling, μόνο και μόνο για αυτό το σκοπό. Θα μπορούσα να είναι και λίγο καλύτερο, αλλά ακόμα είναι η αρχή του, έτσι δεν πειράζει. Βασικά, θα μπορούσα να το ψηλώσω κι άλλο. Ξέρω τι θα κάνω. Θα κάνω κάτι παρόμοιο με την οροφή. Λοιπόν, θα κόψω λίγο το βίντεο εδώ για να δω τι ακριβώς θα κάνω και θα επανέλθω μόλις βρω τι θα κάνω. Και από ό,τι βλέπετε, τελειώσαμε ουσιαστικά την πρώτη γέφυρα, η οποία βρίσκεται εκεί. Τώρα δεν θα κάνω ακριβώς την ίδια, δεν πρόκειται να κάνω το ίδιο πράγμα για αυτούς τους πύργους, για τον κύριο λόγο ότι αυτή η γέφυρα είναι καθαρά διακοσμητική, γιατί ουσιαστικά περνάς εδώ πέρα και τα βλέπεις, έτσι είναι...
είναι σχετικά όμορφη, ας πούμε. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που θα κάνω εδώ πέρα, είναι σχετικά όμορφη. Στα υπόλοιπα, στους υπόλοιπους, Dinnerbone, μη μπαίνεις στη μέση, γιατί, ξέρεις, κρατάω μια διαμαντίνια ξύνα, ξέρεις, ας την καρφώσω στο κεφάλι, μάλλον θα πεθάνεις, σωστά? Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι στραχωρημένος. Δεν ξέρω. Anyway, όπως έλεγα, αυτή η γέφυρα δεν πρόκειται να μπει και σε αυτά εδώ πέρα, σε αυτές εδώ πέρα τις περιοχές, εδώ πέρα και από εκεί. Για τον κύριο λόγο ότι αυτή φαίνεται να έχει στηρίγματα, ενώ από εδώ πέρα δεν έχω να βάλω στηρίγματα. Προφανώς αυτά εδώ πέρα είναι προσωρινά, μην τα βλέπετε έτσι. Ας πούμε ότι μπορώ να τα βγάλω και τώρα, βασικά είναι η αλήθεια. Θα τα βγάλω όπως και να έχει. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Δεν θα τραβήξω drop party, γιατί κυρίως έχω ήδη κάνει δύο drop party, νομίζω, στο server. Δεν νομίζω να χρειάζεται να τραβήξετε κι άλλο. Καταλαβαίνετε ότι κάθε Παρασκευή γίνεται drop party και πέφτουν πολύ καλά items, έτσι. Κάντε join, παίξτε, δείτε το και μόνοι σας. Λοιπόν, guys, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την προβολή. Α, βασικά ξέχασα. Dinnerbone, hey! Ακούς? Αυτός είναι ο κόλλος, συγγνώμη. Ναι. Πώς φαίνεται? Από εκεί είναι. Καλό είναι. Νομίζω ότι κούνησε την ουρά του λίγο. Σ' αρέσει? Γνεύει το κεφάλι του. Ναι, μίλησε, άρα το αρέσει. Λοιπόν, guys, αφού κάνει approve και ο Dinnerbone, ελπίζω να απολαύσετε το βίντεο. Και αφού κάνει approve ο Dinnerbone, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλό αυτό που είδατε, έτσι. Like και subscribe για τον Dinnerbone. Ένα ευχαριστώ για την προβολή και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Bye bye!